Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ρητό που να είναι κατάλληλο για να περιγράψει την αντίληψη και τον τρόπο με τον οποίο πορεύομαι με βάση αυτή την αντίληψη την κάθε μέρα μου. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι κάθε μέρα που ξυπνάω θα έχω την ίδια επιθυμία και την ίδια διάθεση να αγαπώ τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πάλι ενός ανθρώπου να πάει προς το φως ενάντια στο σκοτάδι. Ειδικά σε αυτό το κύκλο τραγουδιών, διαρκώς αυτό το ανθρώπινο πλάσμα παλεύει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και τελικά κερδίζει το φως. Αυτό πρακτικά που προσπαθούμε να κάνουμε πάνω στη σκηνή είναι να ζωντανέψουμε μία ιστορία και με τον ήχο, αλλά και με το σώμα, με την κίνηση. Συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι ή το ένα ή το άλλο. Με εκφράζει πάρα πολύ αυτή η ακροβασία. Βλέπουμε ερμηνευτές που χρησιμοποιούν εξαιρετικά τον ήχο τους ή από την άλλη πλευρά βλέπουμε χορευτές που κινούν τα μέλη τους, αλλά ο ήχος μένει κομπάρσος. Πώς είναι δυνατόν αυτές οι δύο κατευθύνσεις να συγκλίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι ξεκίνησα και αυτή μου την προσπάθεια που καταλήγει σε αυτήν εδώ την παράσταση, σε αυτήν εδώ την performance. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Αναπτύσσεται αυτή η τάση, έχει ολοένα και περισσότερους οπαδούς. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας διάσημος κύκλος τραγουδιών του Σούμπερτ, τα Winterreise, τα οποία έχουν μεταφερθεί στη σκηνή από πολύ διάσημους μουσικούς και χορογράφους και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Νομίζω η σκηνική μεταφορά βοηθάει πάρα πολύ να επικοινωνήσεις με το κοινό που έχεις απέναντί σου, χωρίς να κάνεις καμία έκπτωση στο μουσικό σου υλικό. Και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσω κιόλας περισσότερο τη μουσική που αγαπώ και αυτό που σε εμένα λέει αυτή η μουσική στους ανθρώπους που έχω απέναντί μου.